«Γιατί πάντα εγώ?» διερωτήθηκε κάποτε ο Μάριο Μπαλοτέλλι. Και δεν είχε άδικο, μόλις είχε σκοράρει απέναντι στην κρατεή Manchester United και μάλιστα με τα χρώματα της άσπων της γειτόνισσάς της. Αυτό δε έγινε μέσα στην έδρα των κόκκινων διαβόλων και με ένα σκορ τεραστίων διαστάσεων. Ο πίνακας έγραφε 6-1 και ο Μπαλοτέλλι σκόραρε δις, δημιουργώντας ντόρο γύρω από το όνομά του. Ήταν μόλις 21 και το μέλλον ήταν όλο μπροστά του. Όλο τυχαίως, το προηγούμενο μόλις βράδυ είχε βάλει φωτιά στο ίδιο του το σπίτι, σε μια προσπάθεια να εξφενδονήσει πυροτεχνήματα από το παράθυρο. Όλοι μιλούσαν για αυτόν, μια ζωή ήταν αυτό στο επίκεντρο. Το ταλέντο του, άφθονο, η προσωπικότητά του, larger than life, και άραγε πού μπορούσε να φτάσει η καριέρα του, θα γινόταν ένας παίκτης αλφα κλάσης ή μήπως οι απερίσκεπτες πράξεις του θα τον οδηγούσαν σύντομα σε περίεργα πτωτικά μονοπάτια. Άραγε ο Super Mario του ποδοσφαίρου είχε όρεξη να αφοσιωθεί στο άθλημά του και να γίνει αυτός που μπορούσε ή μήπως ο ατίθασος και ασυμβίβαστος χαρακτήρας του θα υπερτερούσαν. Ένας αστέρας συνήθως φαίνεται από μικρός. Ακτινοβολεί πολύ περισσότερο από τους συνομιλίκους του, τα βάζει και υπερνικά με τους μεγαλύτερους, πρωταγωνιστεί στην ομάδα του και τελικά κάνει το μεγάλο βήμα. Σήμερα δε που οι μεταγραφές κοστίζουν πολλά εκατομμύρια και οι παίκτες γίνονται από teenagers πολύ εκατομμυριούχοι, υπογράφοντας παχυλά συμβόλαια, είναι όμως και πολύ λογικό να μην έχουν όλοι για πάντα την ίδια δίψα. Θυμάστε τι είπε ο Καντονά: αν χάσεις τη θέληση, το πάθος, αυτό που σε κάνει να κρατιέσαι στην κορυφή, τότε θα κρασάρεις. Και έτσι απλώς ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή του. Ωστόσο, δεν επιλέγουν όλοι να φύγουν τελείως στο προσκήνιο. Ο Μάριο Μπαλοτέλλι, ας πούμε, δεν σταμάτησε να προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, ούτε ανακοίνωσε ότι βγαίνει στη σύνταξη πριν καν κλείσει τα 30. Γιατί ήρεμη αδίψα να αποδείξει όλους γιατί πάντα αυτός. Γιατί πάντα αυτός θα κάνει ό,τι κάνει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Κι όμως, μάλλον δεν έχει τίποτα να αποδείξει πια, καθώς από πολύ μικρός κατέκτησε σχεδόν τα πάντα. Παρότι απορρίφθηκε από την Μπαρσελόνα το 2005, η Ίντερ αγόρασε γρήγορα τα δικαιώματά του και μαζί με την ένδοξη ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο σάρωσε τους τίτλους, φτάνοντας στο τρέμπλ πριν καν κλείσει τα 20. Το 2011 τον βρήκε στην ανερχόμενη Manchester City και εκεί, παρότι έδειξε πολλά σημάδια από την αντίθεση προσωπικότητά του, πανηγύρισε την πρώτη Premier League των πολιτών αλλά και ένα FA Cup. Με την εθνική επίσης έκανε παπάδες, αποκλείοντας τη Γερμανία από το Euro 2012 και ο δρόμος φαινόταν στρωμένος με ροδοπέταλα. Όμως οι καλές εμφανίσεις συνοδεύτηκαν από διάφορες ατασταλίες και έτσι, μετά από πάμπολες κόκκινες κάρτες και αποβολές, η ομάδα του επέβαλε πρόστιμο. Ο ίδιος έκανε έφεση, μα μάλλον θα ήταν καλύτερο να έφευγε από την ομάδα. Έτσι το πλήρωσε και αποχώρησε για τη Μίλαν. Ο προπονητής του στη City, Ρομπέρτο Μαντσίνι, επέμενε πως ο Μπαλοτέλλι θα γινόταν top class παίκτη στην πατρίδα του, ενώ οι κακές γλώσσες είπαν πως ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, όντας πρόεδρος της Μίλαν, θα έπαιρνε πολλές ψήφους στην προσπάθειά του να ξανανεύει στο πρωθυπουργικό αξίωμα της χώρας χάρης σε αυτή τη μεταγραφή. Τελικά, ο Καβαλιέρε δεν κέρδισε τις εκλογές, αλλά ο Μάριο έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει μια αρκετά πεσμένη Μίλαν να βγει στο Champions League. Οι μέρες του στη Λίβερπουλ, όπου βρέθηκε μετά, μάλλον θα ήθελε να ξεχαστούν, καθώς προκλητικές του εμφανίσεις στα social media και χαμηλές του επιδόσεις τον οδήγησαν ως δανεικό και πάλι πίσω στη Μίλαν, και ύστερα στην πόρτα της εξόδου. Πλέον σκόραρε σπάνια και ο νέος coach των Εγγλέζων, Jurgen Klopp, είχε απογοητευτεί πλήρως μαζί του. Ο Μπαλοτέλλι θεωρήθηκε από πολλούς τελειωμένος, όμως στη συνέχεια τον ξαναέφερε στην επιφάνεια. Η ταπείνωση που δέχτηκε από τους φανς στο Μιλάνο, από διάφορους αντιπάλους, αλλά και η αλλοπρόσελη συμπεριφορά του σχεδόν τερμάτισαν την καριέρα του. Όμως, όταν μετακινήθηκε ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ στην Ίσ, κάτι φάνηκε να αλλάζει. Τρεις σεζόν, 76 εμφανίσεις, 43 γκολ. Φαίνεται πως δεν έχει τίποτα να αποδείξει σε κανέναν. Ο Σούπερ Μάριο κάνει ό,τι θέλει, όποτε συγκεντρώνεται γίνεται το αστέρι της ομάδας, όπως έκανε και με την Ίσ. Σαφώς, ακόμα και έτσι, οι κόκκινες κάρτες και οι αψιμαχίες ποτέ δεν έλειψαν από τον νεαρό striker, αλλά το ταλέντο ήταν πάντα εκεί. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν αν ο Μάριο Μπαλοτέλλι αφοσιωνόταν πλήρως στο ποδόσφαιρο. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν αν ο νους ήταν μόνο στην μπάλα. Μετά από λίγους μήνες λάμψης και θεάματος στην Ατλέτικο Ουρακάν, ο Οσβάλντο βρέθηκε στην Ιταλία. Λέτσε και Αταλάντα τον αγόρασαν μαζί και έτσι δοκιμάστηκε από τα 20 του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Από εκεί βρέθηκε στην Φιωρεντίνα, όπου αμέσως την οδήγησε σε μια μεγάλη νίκη κόντρα στη Γιουβέντους. Ωστόσο, αμέσως μετά τον νικητήριο γκολ του, αποβλήθηκε με κόκκινη. Είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα και επέλεξε να πανηγυρίσει βγάζοντας την μπλούζα του, ενώ ταυτόχρονα προσποιήθηκε πως πυροβολά τους φιλάθλους. Μετά από κάποιες τίμιες εμφανίσεις, μετακόμισε στην Εσπανιόλ, όπου έφτιαξε ένα όνομα ικανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ρώμα. 15 εκατομμύρια ευρώ αργότερα, ο επιθετικός επέστρεψε στο ιταλικό πρωτάθλημα και παρόλες τις καλές εμφανίσεις, δεν μπορούσε να συγκρατήσει και πολύ τον αντίθεσο χαρακτήρα του. Έτσι, όταν δεν έλαβε μια πάσα από τον συμπατριώτη του Λαμέλα σε κάποια ήττα από την Ουντινέζε, τον γρονθοκόπησε, τσιμπώντας πρόστιμο αλλά και τιμωρία από το κλαμπ.
επέστρεψε στην δράση μετά από μερικούς μήνες, σκοράροντας κατά ρυπάς και μαζί με τον Λαμέλα σκοράραν πάνω από 30 γκολ, οδηγώντας τη Ρώμα στην 6η θέση της Λίγκας. Στον τελικό του Κόπα Ιταλία, η Ρώμα θα έχανε από τη Λάτσιο και ο Οσβάλντο θα γινόταν έξω φρενών με τον φροντιστή του, καθώς δεν έπαιξε πάνω από 15 λεπτά. Στην προσπάθειά του να διαμαρτυρηθεί, μάλιστα, δεν εμφανίστηκε καν στην απονομή του ασημένιου μεταλλίου. Πωλήθηκε στη Southampton εκείνο το καλοκαίρι, όμως ποτέ δεν μπόρεσε, όπως παραδέχτηκε, να προσαρμοστεί στο αγγλικό παιχνίδι. Μάλιστα, πάλι συμμετείχε σε καυγάδες και τιμωρήθηκε με πρόστιμο από την ομάδα. Σωματικά και ψυχικά όμως το πάλεψε όσο μπορούσε. Το ταλέντο του δεν αμφισβητήθηκε και έτσι η Juventus τον απέκτησε ως δανεικό το 2014, αφού θα ήταν μια πολύ φθηνή και χρήσιμη λύση για τον Πάγκο. Κατέκτησε το πρωτάθλημα και στάλθηκε εκ νέου δανεικός στην Ίντερ. Σιγά σιγά φαινόταν η πτώση του, καθώς μετά από πολλές διαφωνίες με τον Ικάρντι βρέθηκε απομονωμένος και τελικά εξαφανίστηκε από τις προπονήσεις, τρώγοντας ένα ακόμα πρόστιμο. Βρέθηκε έπειτα στην Boca Juniors και την Porto, κινούμενος πάντα σε πολύ ρηχα νερά, με λίγες εμφανίσεις και ακόμα πιο λίγα γκολ. Μέχρι που το 2016, σε ηλικία 31 ετών, ανακοίνωσε πως είχε πια αποχωρήσει από την ενεργό δράση γιατί βαρέθηκε. Όπως αποκάλυπτε μετά, δεν μπορούσε πια να αποδεχθεί καμία προσφορά, όσο και αν τον ήθελαν οι ομάδες, γιατί δεν άντεχε άλλο τη δημοσιότητα και την αφοσίωση που απαιτείται για να είσαι ποδοσφαιριστής στα πλαίσια μιας ομάδας. Έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μουσική, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε να πίνει όση μπύρα θέλει. Το καλύτερο παράδειγμα ενός ατίθασου μα υπερταλαντούχου ποδοσφαιριστή είναι αυτό του πασίγνωστου σε όλους, Αστέρα της Μπαρτσελώνα. Σκόρερ ολκής, παρτενέρ του Μέση, περιζήτητος μπαλαδόρος, ηγέτης της εθνικής, σύμβολο για μια χώρα και ίνδαλμα για πολλούς. Ο Λουίς Σουάρες δεν είχε μια εύκολη ζωή, παιδί μιας ανιαμελούς οικογένειας. Ζούσε στη φτώχεια μέχρι να κερδίσει τα βλέμματα των ανθρώπων τη Σουρέτα FC πίσω στο Μοντεβιδέο. Ταυτόχρονα με τον αθλητισμό, ο Σουάρες βοηθούσε την οικογένεια εργαζόμενος ως οδοκαθαριστής. Σύντομα μεταπήδησε στην Νασιονάλ, όπου άρχισε να ξεδιπλώνει τα ταλέντα του μέχρι που φάνηκαν τα πρώτα σημάδια του ατίθασου χαρακτήρα του. Ο έφηβος Λουίς έδωσε μια κουτουλιά σε ένα διαιτητή, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και αργότερα κάποιο βράδυ πιάστηκε μεθυσμένος να παρτάρει αντιμετωπίζοντας την οργή του προπονητή του. Όμως αυτά τα περιστατικά δεν ήταν αρκετά για να σταματήσουν την πορεία του νεαρού στράικερ. Στα 19 του σκόραρε κατά ρυπάς και θα οδηγούσε την Νασιονάλ στην κορυφή του ρουγανικού πρωταθλήματος. Σύντομα βρέθηκε στο στόχαστρο της Ολλανδικής Γκρόνιγκεν, η οποία τον απέκτησε εν μία νυχτή, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του, ενώ και ο ίδιος ενθουσιάστηκε καθώς η κοπέλα του και μετέπειτα σύζυγός του, Σοφία Μπάλμπι, είχε μετακομίσει στην Ευρώπη και ήθελε να βρίσκεται κοντά της. Ο Ατλαντικός ήταν μεγάλο σύνορο, μα τώρα θα ερχόταν και αυτός στη γυραιά Ήπειρο. Έτσι και έγινε και ο Λουισίτο έφτασε με όρεξη για δουλειά, πολλά γκολ αλλά και προβλήματα συμπεριφοράς. Κάθε γκολ έφερνε και μια κίτρινη κάρτα. Κάθε προσπάθεια για να κερδίσει τους συμπαίκτες και το team έφερνε και μια κόκκινη. Με 15 γκολ σε 37 εμφανίσεις, μάλλον όμως το πρόσημο ήταν θετικό. Όσα παραστρατήματα και αν έκανε ο Λουίς, δεν μπορούσες να του αρνηθείς τη δίψα και τη θέλησή του. Έτσι έλαβε μεταγραφή για τον Άγιαξ και εκεί σε 4 μόλις σεζόν έκανε παπάδες. 111 γκολ σε 158 εμφανίσεις. Όμως ανάμεσα σε αυτές τις θρυλικές του εμφανίσεις και τις δύο κούπες που σήκωσε με τον Νέαντα, θα ερχόταν και πρώτη μεγάλη του Νίλα. Στις 20 Νοεμβρίου 2010, ο Σουάρες δάγκωσε τον αντίπαλό του Ότμαν Μπακάλ κατά τη διάρκεια ενός μάτς. Η καμπάνα ήταν 7 μάτς και πρόστιμο. Ο Σουάρες έγινε διάσημος για αυτό του το δάγκωμα, όμως το πρωτάκουστο του παραστράτημα δεν τον κατέστρεψε. Αντίθετα, ο Λουίς μεταπήδησε στη Λίβερπουλ, όπου και έλαμψε εκ νέου. Ωστόσο και στην Αγγλία, μερικές απερίσκεπτες κινήσεις θα κόντευαν να του στοιχήσουν την καριέρα του. Πρώτη καμπάνα, η ρατσιστική του επίθεση στον Πατρίς Ευρά, και ύστερα στις 21 Απριλίου 2013, το δεύτερο δάγκωμα. Θύμα του, ο Ιβάνοβιτς της Τσέλσι, και η καμπάνα ήταν πιο βαριά. 10 μάτς μακριά από το γήπεδο, του επιβλήθηκαν από μια τριμελής επιτροπή που συστήθηκε με κύριο στόχο να περάσει ένα μήνυμα πως τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται δεκτές και δεν έχουν καμία θέση στο παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές είναι πρότυπα και έχουν το καθήκον να δρουν ως επαγγελματίες, υπεύθυνα και με γνώμονα το καλό του αθλήματος, προσέχοντας ιδιαίτερα τη συμπεριφορά τους ως παραδείγματα για τους νέους αθλητές. Με αυτά και με αυτά, ο Σουάρες αποφάσισε να φύγει από τη Λίβερπουλ, αλλά σύντομα θα άλλαζε γνώμη και θα οδηγούσε την ομάδα του κοντά στην πολυπόθητη κούπα του πρωταθλήματος. Το 2014 θα τον έβρισκε παίκτη τη σεζόν και έτσι θα κέρδιζε μια μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα. Ο Ρουγανός Αστέρας αποδείκνει συνεχώς πως δεν είναι απλά ένας τυχαίος τύπος που δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του, μα ένας τεράστιος παίκτης που μπορεί να οδηγήσει κάθε ομάδα στην κορυφή. Δεν έχανε τη δίψα του για κορυφή και το θρίαμβο, μα ταυτόχρονα κάποιες φορές έχανε τον έλεγχο. Έτσι έγινε και εκείνο το καλοκαίρι με τα χρώματα της εθνικής αυτή τη φορά.
το δάγκωμα του Σουάρες τρίτωσε. Στο μάτς του Μουντιάλου 2014, μετά από μια ψυμαχία με τον Τζόρτζιο Κιελίνι της Ιταλίας, ο επιθετικός έγινε τελείως επιθετικός και δάγκωσε τον Ιταλό Σταρ στον νόμο. Ο διαιτητής δεν είδε τη φάση. Ο Κιελίνι έκανε παράπονα και ο Σουάρες μπόρεσε να σκοράρει, σιγουρεύοντας την νίκη. Αμέσως μετά, το συμβάν έλαβε μεγάλη δημοσιότητα και ο Πέλεκης θα ήταν και πάλι βαρύς. Η τιμωρία του ήταν 9 διεθνή μάτς, θέτοντάς τον εκτός και για το Copa America 2015, ενώ θα έχανε και τη χορηγία του χαρτοπαικτικού site 888 Poker. Ο Σουάρες έδειξε με τα μέλη αργότερα, απολογήθηκε, ο αμυντικός Γιουβέντους δήλωσε πως πέρασμενα ξεχασμένα και επειδή η χρηματιστηριακή αξία του Λουισίτο ήταν και είναι μεγάλη, κάπου εκεί κέρδισε και τη μεγάλη του μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα. Βέβαια, τους πρώτους 4 μήνες δεν θα εμφανιζόταν στο γήπεδο γιατί η τιμωρία του ήταν σε ισχύ και του είχε απαγορευτεί η ανάμειξη με τα πεπραγμένα. Η σεζόν από τη στιγμή που θα επέστρεφε στα αγωνιστικά θα οδηγούσε σε ένα μεγαλοπρεπές τρέμπλ για την ομάδα της Καταλωνίας και μαζί με τον Λιονέλ Μέση και τον Νεϊμάρ θα σκόραραν 122 γκολ συνολικά και τα media και οι fans θα τους ονόμαζαν MSN, το καλύτερο ισπανικό τρίο ever. Ο Σουάρες άλλαξε ζωή ή μάλλον αναζήτησε βοήθεια. Γιατί αποτελούσε πια ένα μεγάλο σύμβολο του ποδοσφαίρου. Όπως εξήγησε αργότερα, δεν μπορούσε να κρατηθεί ήρεμος με τίποτα κάποιες φορές και το μυαλό του θόλωνε. Ναι, σίγουρα βλέποντας μετά τον εαυτό του να δαγκώνει, έλεγε πώς μπορούσα να το κάνω αυτό. Αλλά την ώρα του αγώνα, μόνο το μυαλό του ξέρει πόση πίεση μπορεί να είχε. Το υψηλό επίπεδο είναι ζώρικο και όταν σε 90 λεπτά μπορεί να κρυθεί μια ολόκληρη σεζόν, ακόμα και ο καλύτερος μπορεί να λυγίσει από τους δαίμονές του. Οι πράξεις του θα μείνουν για πάντα χαραγμένες, αλλά η αυθεντικότητά του και η θέληση για δουλειά, καθώς και οι άνθρωποι γύρω του που τον εμπιστεύονται και έχουν να κερδίσουν από την αθλητική του υπόσταση, βοήθησαν ώστε να αναγνωρίσει το πρόβλημα. Έμαθα μια ζωή να κρατάω τα προβλήματά μου για τον εαυτό μου. Δεν θεωρούσα πως πρέπει να τα μοιραστώ. Ένιωθα πως η ευθύνη είναι δική μου και δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ αυτό. Να που τώρα όμως μαθαίνω. Κι όμως, να που αν μοιραστείς τις ανησυχίες σου, δεν θα σκάσεις ξαφνικά ξεσπώντας. Δεν είσαι μόνος σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος σου. Θα δήλωνε, δίνοντας ένα αληθινό μάθημα ζωής και θα αποδεικνύονταν ένας πρωταθλητής της ζωής, αναγνωρίζοντας τα λάθη του και μαθαίνοντας πώς να βοηθήσει τον εαυτό του και τους γύρω του. Με βλέμμα που φώναζε, μην τα βάλεις μαζί μου, γλώσσα που τσάκιζε κόκαλα και τη δική του συμμορία. Ο Βίνι Τζόουνς δεν ήταν ο τύπος που ήθελες να μπλέξεις μαζί του. Μισός Σουαλός και μισός Άγγλος. Ο βέρος Βρετανός Βίνσεν, παιδί χωρισμένων γονιών, μεγάλωσε με τη μητέρα του Γκλέντα και στην εφηβεία του δούλευε κουβαλώντας τούβλα. Πριν το ποδόσφαιρο γίνει ένα επάγγελμα που θα μπορούσε να ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό. Έπαιξε στην 5η Εθνική με την Wildstone, ενώ εργαζόταν στις οικοδομές, ενώ το 1986 ταξίδεψε ως τη Σουηδία για να βοηθήσει την Holsmund να κατακτήσει το πρωτάθλημα Γάμα Εθνικής. Ύστερα, στο δρόμο του ήρθε η Wimbledon, η πιο σκληρή ομάδα που δόγμα της ήταν τα σκληρά μαρκαρίσματα, τα τζαρτζαρίσματα, οι άμυνες από μπετόν και οι γιώμες. Ο τερματοφύλακας Dave Bizan σημάδευε τη μεγάλη περιοχή, ο Φόρφα Σάνου με το ψηλό σώμα του ετοιμαζόταν να σκοράρει και οι υπόλοιποι παίκτες τρέχαν για να κάνουν δύσκολη τη ζωή του αντιπάλου. Με ηγέτη τον coach Bassett, οι Dons του Wimbledon έγιναν ο φόβος και ο τρόμος της Αγγλίας. Και το παιχνίδι τους ήταν νικηφόρο. Ανέβηκαν σε 4 χρονιές από την 4η κατηγορία στην 1η και έμειναν γνωστοί ως Crazy Gang. Οι αντίπαλοι έτρεμαν. Οι φασαρίες ξεκινούσαν από τη Φυσούνα, όπου οι αχές πολέμου και λοξές ματιές σε συνδυασμό με φάπες είχαν την τιμητική τους. Κρύα Σαββατοκύριακα περίμεναν όποιον κατέφτανε να παίξει εναντίον τους στο στάδιο Plough Lane και οι ίδιοι οι συμμορίτες, οι αθλητές τέλος πάντων της Wimbledon, είχαν πιστέψει πως είναι πολεμιστές που έπρεπε να φοράνε το πιο σκληρό και άκαρτο προσωπείο τους για να τρομοκρατήσουν τον αντίπαλο. Τρομοκρατούσαν και όποιον νέο συμπαίκτη ερχόταν με καψόνια του τύπου «Σε δένω με κολλητική ταινία στην ολοφύτω αυτοκινήτου και τρέχουμε στη λεωφόρο» ή «Σε πετάμε στο πορταγκάζ» ή «Απλά δεν τρως» ή «Θα γινώσουν ένα με τον γκάγκ» ή αλλιώς κλάφτα. Ή κάτι παραπάνω από αντίδραση. Dons είχαν δέσει το 100% με τον οργισμένο καυγατζή Βίνι και ακόμα και όταν άλλαξε ο coach, η φιλοσοφία παρέμεινε ίδια. Ένα σωρός από απροσάρμοστους, μια μεγάλη παρέα παρίων που ήταν όμως ένας πανίσχυρος κύκλος. Αν σπάσεις τον κύκλο, θα φυγούνταν ο ίδιος αργότερα, τότε θα επέστρεφες στα προβλήματά σου. Και έτσι ήρθε ο θρίαμβος του 1988. Στον τελικό του FA Cup, η Wimbledon νίκησε την πανίσχυρη Liverpool έχοντας περάσει τις προηγούμενες ώρες παίζοντας χαρτάκι, τζογάροντας ανελέητα, ρίχνοντας φάπες και ύστερα με τη φωνή του Βίνι Τζόουνς ακούστηκε ένα «Θα σου ξεριζώσω το κεφάλι» αποδέκτης ο Κένι Νταγκλής. Ο Βίνι ανδρώθηκε και κατέκτησε και το κύπελο με τη Wimbledon και ύστερα ήρθαν και τα λεφτά και οι μεγάλες μεταγραφές σε Leeds, Sheffield United και Chelsea. Στα χρόνια που έπαιξε ποδόσφαιρο αποβλήθηκε 12 φορές ενώ κρατά και το ρεκόρ της πιο γρήγορης κόκκινης κάρτας. Του πήρε μόλις 3 δευτερόλεπτα να αποβληθεί μετά την έναρξη του αγώνα Chelsea-Sheffield το 1991. Το πιο διάσημο όμως συμβάν, που ο θρύλος λέει πως το κορνίζαρε και στο σαλόνι του,
είναι όταν άρπαξε τον Πολ Γκασκόιν από τα γεννητικά του όργανα το 1987. Το στιγμιότυπο αυτό θεωρείται κορυφαία στιγμή του αθλήματος. Τρελαμένος, οργισμένος, ατίθασος. Ο Βίνι Τζόουνς έβγαλε λεφτά από την μπάλα και έγινε και στάρ του σινεμά, με εμφανίσεις ταινίες του Γκάι Ρίτσι, όπως οι δύο καπνισμένες κάνες και παρουσίασε franchise σαν το X-Men. Κοιτώντας πίσω στην πολύ γεμάτη μανευρώδης βία και απερίσκεπτη ζωή του, σκέφτεται πως είχε πολύ οργή μέσα του, μα κάθε παιδί χωρισμένο γονιών θα ένιωθε διαρκώς θυμωμένο. Ο ίδιος ξεσπούσε συνέχεια, με αυτό τον έκανε διάσημο εν τέλει, και παράλληλα εξασκούσε και το ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. And the rest is history. Από μπουλούκος των λαϊκών συνοικιών της Ρώμης, ως τη δόξα και τον ασπασμό του φασισμού. Ό,τι και να πει κανείς για τον Πάολο Ντικάνιο, μάλλον είναι λίγο. Πάντως η φλόγα και το πάθος του για το άθλημα, μάλλον για πάντα θα επισκιάζονται από τις ακραίες πολιτικές του πεποιθήσεις και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς του. Γεννημένος σε μια περίοδο αναταραχών για τη γειτονική μας χώρα, μετά τον καταστροφικό Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ντικάνιο θα επέλεγε να ακολουθήσει τη Λάτσιο, αν και η πλειοψηφία των γειτόνων του ήταν οπαδή της Ρώμα. Αποφασισμένος να γίνει αυτός που ονειρευόταν, άρχισε να αθλείται και τελικά κατέληξε και στην αγαπημένη του Λάτσιο για να αντρωθεί ως παίκτης και να λατρευτεί, σκοράροντας κόντρα στους μισητούς συμπολίτες και εξασφαλίζοντας την παραμονή στη Σέρια Α. Στη Γιουβέντους, που καταλήγει μετά, κινείται σε ρηχά νερά, τσακώνεται με τον Τραπατώνη και φεύγει για Νάπολη και Μίλαν, δίχως να κατορθώσει και πολλά, και όσο λίγο αποτυχημένος, φεύγει στο εξωτερικό. Θα καταλήξει στη Σέλτικ και παρότι παίζει καλά και αποθεώνεται, ο χαρακτήρας του δεν αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις, τσακώνεται με αντιπάλους, μαζεύει κόκκινες, παίζει ξύλο και χειρονομεί ενάντια των φιλάθλων της Rangers. Μετά από τα 15 γκολ του με την πράσινη φανέλα, θα ζητήσει μεγάλη αύξηση στο μισθό του, δεν θα ακολουθήσει την ομάδα στη θερινή προετοιμασία και θα φύγει με προορισμό το Sheffield. Με τα χρώματα της Sheffield Wednesday φαίνεται να ηρεμεί, όμως το 1998 ξεσπάσε έναν διαιτητή αφού του έδειξε την κόκκινη κάρτα. Έτσι γίνεται highlight προς αποφυγήν, ο αγγλικός τύπος τον κράζει, αποβάλλεται για 11 αγωνιστικές και πρέπει να καταβάλει πρόστιμο 10.000 λιρών. Ο επίλογός του με τη Sheffield Wednesday θα είναι καταστροφικός. Ο οξύθυμος και άγριος Ντικάνιο θα έμενε χωρίς δουλειά για 5 μήνες, μέχρι που ο Χάρι Ρέτκναπ τον εμπιστεύτηκε το 1999 για να στελεχώσει την επίθεση της λονδρέζικης West Ham και αυτός ενθουσιασμένος θα σκοράρει και θα σκοράρει όμορφα, κερδίζοντας το 2009 το βραβείο Goal της δεκαετίας. Θα γίνει αγαπημένος της κερκίδας και θα πράξει και το fair play του αιώνα, αρνούμενος να σκοράρει σε κενή εστία καθώς ο αντίπαλος goalkeeper σφαδάζει στο τερέν. Καταχειροκροτήθηκε από όλους, ο τύπος τον εξύμνησε. Έγινε σύμβολο τελείως διαφορετικό από αυτό που θυμόντουσαν όλοι. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η West Ham υποβιβάστηκε και ο άλλοτε εριστικός, άλλοτε λατρεμένος, άλλοτε ηρωικός Πάολο θα έφευγε για την Charlton Athletic. Στα 36 του θα γυρνούσε στην πόλη του. Η Λάτσιο τον υποδέχτηκε και αυτός χαιρέτησε το κοινό του με έναν τρόπο που μόνο οι ίδιοι καταλαβαίνουν. Ο φασιστικός χαιρετισμός είναι κάτι το συνηθισμένο για τους σκληροτράχυλους και ακροδεξιούς ούλτρας της Λάτσιο. Για τον ίδιο βρισκόταν απλά στο σπίτι του και χαιρέτησε τους ομοειδεάτες του. Επέλεξε να χαιρετήσει έτσι, απλώνοντας το δεξί χέρι κόντρα στη Ρώμα και τη γνωστή για το αριστερό DNA της, Λιβόρνο. Αρνήθηκε πως είναι ρατσιστής, αλλά περήφανος φασίστας. Έκανε τατουάζ το σύμβολο του Μουσολίνη, τιμωρήθηκε, αλλά απλώς παραδέχτηκε ότι έτσι είναι οι πολιτικές πεποιθήσεις του, ο ίδιος και οι σύντροφοί του. Μάραγε, χωρά ο φασισμός και το μίσος στο ποδόσφαιρο. Ο Ντικάνιο είναι πολλά πράγματα, αλλά οι πράξεις του και οι ιδέες του δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή. Και έτσι, ένα μεγάλο ταλέντο και ένας άνθρωπος που έκανε το fair play του αιώνα θα μείνει στην ιστορία ως το σύμβολο που χαιρέτησε φασιστικά και έκλεισε το μάτι σε όλους τους ακραίους, στη Ρώμη και όχι μόνο. Ατίθαση, νταΐδες, ατζαμίδες, ροκστάρ, περιθωριοποιημένοι της κοινωνίας που δεν ανέχονταν κανέναν και δεν κάθονταν ήσυχοι. Το μεγάλο ταλέντο όμως κάθε τέτοιου παίκτη τον βοήθησε να κρατηθεί στην επιφάνεια και να βγάλει λεφτά, να αγαπηθεί και στην τελική, να βρει καταφύγιο στο ποδόσφαιρο. Πόσοι συμπολίτες μας γύρω μας βρίσκονται στο περιθώριο, ζουν δύσκολα και δεν αναγνωρίζεται καμία αρετή τους, τελικά η μπάλα μπορεί να σου δώσει υπερδυνάμεις και να σε βγάλει από το βούρκο. Αν είσαι αστέρας, ανοίγεις πόρτες, πούτε που μπορείς να φανταστείς, γίνεσαι σύμβολο. Η ταλαιπωρημένη παιδική ηλικία και οι ευθύνες που νιώθεις σε οδηγούν σε ακραιότητες και πάντα ψάχνεις λιμάνι. Το που θα το βρεις είναι άλλη ιστορία βέβαια. Σας ευχαριστώ για την παρέα και που μείνατε μαζί μας. Αυτοί ήταν 5, αλλά φυσικά υπάρχουν και άλλοι ατίθασοι αστέρες του αγαπημένου αθλήματος. Μπορούμε να συζητάμε για αυτούς για ώρες και για ώρες. Περιμένω τα σχόλιά σας, τους δικούς σας αγαπημένους ή και όχι ατίθασους αστέρες, και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Από εμένα τον Nightfox και από όλους εδώ εμάς στα Nightfox Labs, γεια σας!